Με κύριε 41, αναλύατε λίγο το σκεπτικό σας, παρακαλώ πολύ. Το σκεπτικό είναι απλό. Πριν 10 μέρες, 15 μέρες χοντρικά, μαζευτήκα μια ομάδα ανθρώπων, δεν είναι μόνο μου. Συζητήσαμε τις επικείμενες στοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και συμφωνήσαμε, και δεν είναι κάτι που είναι μόνο δική μας προσωπική άποψη, είναι και, όπως βλέπουμε, είναι και μια άποψη που είναι αρκετά διάσπατη μέσα στον χώρο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο τοπικός κομματικός μηχανισμός δεν λειτουργεί καλά και δεν έχει καλή επαφή και με το σώμα των ψηφοφόρων, αλλά και την ίδια την κοινωνία της Λευκάδας. Και η προσπάθειά μας είναι να φέρουμε μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τοπικά του κόμματος. Να το κάνουμε ανοιχτό, να ακούει την κοινωνία και επίσης να μπορεί να μεταφέρει τα ακούσματα της κοινωνίας, τα θέματα της κοινωνίας και προς τα πάνω, κεντρικά προς την Αθήνα και την κυβέρνηση. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η κυβέρνηση, έχει σήμα μάλιστα και η γενέθλια κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Σωστά, σωστά. Είναι η κυβέρνηση, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και τοπικά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα για το καλό της Λευκάδας. Έχουμε την εντύπωση ότι γενικότερα και το σώμα των ψηφοφόρων αλλά και η κοινωνία της Λευκάδας κάποια πράγματα τα έχει προσπεράσει, δεν τα έχει καταλάβει, δεν έχουν επικοινωνιστεί σωστά. Και εκεί είναι ο ρόλος του κομματικού μηχανισμού, ο οποίος θα είναι ανοιχτός, ο οποίος θα επικοινωνεί το μήνυμα, θα εισπράττει και μήνυμα από την κοινωνία για να το μεταφέρει προς τα πάνω. Και νομίζω ότι αυτή η λειτουργία πρέπει να αποκατασταθεί. Νιώθουμε ότι έχει χαθεί το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι ένας από τους λόγους είναι ένα έλλειμμα επικοινωνίας και εξωστρέφειας στις ΝΟΔΕ και ουσιαστικά στέλνοντας και το πολιτικό μήνυμα του φορέα όπου πρεσβεύεται, κύριε 41. Έχει κάποιες αρχές και κάποιες αξίες. Πάταξε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι αρχές, αυτές οι αξίες είναι κατάλληλες για να κυβερνηθεί η Ελλάδα σε δύσκολες εποχές που γίνεται τώρα. Αλλά αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί. Πρέπει να περάσει. Ένας κομματικός μηχανισμός είναι ζωντανός. Πρέπει να μιλήσει στον κόσμο. Πρέπει να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Να επικοινωνήσει το μήνυμα, να επικοινωνήσει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, να επικοινωνήσει αυτά τα οποία γίνονται πάνω στο νησί. Και τα οποία νιώθουμε ότι πολλές φορές δεν περνάνε καλά, δεν ακούγονται καλά, δεν επεξηγούνται καλά, δεν γίνονται κατανοητά. Υποβαθμίζεται, χάνει τη σημασία τους. Και έχουν γίνει αρκετές πρωτοβουλίες. Τι έχετε να πείτε, γιατί δεν θέλω τώρα να το. Προφανώς θα το δώσετε το στίγμα σας μέχρι τις εκλογές. Απλά τι έχετε να πείτε σε όσους ευνηδιάστηκαν από τη δική σας υποψηφιότητα, κύριε 41, γιατί η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, αν θέλετε μου απαντάτε, το είχατε αυτό εκμυστηρευτεί, δηλαδή τις προθέσεις σας τις είχατε πει σε στελέχη της Δημοκρατίας, γιατί υπήρξε λίγο η έκπληξη του ονόματός σας. Κοιτάξτε. Που υπάρχει απόφαση, επικοινωνήθηκε και υπήρχε επικοινωνία. Η απόφαση αυτή δεν είχε κάποια σκοπιμότητα άλλη πέρα από την αγωνία κάποιων ανθρώπων που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είμαι μόνος μου, ότι κάτι δεν πάει καλά στη λειτουργία του κόμματος τοπικά. Και αυτό εξηγήσαμε. Και αυτό εξηγήσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Νιώθουμε ότι στο μέσο της κυβερνητικής φυτείας έχουν γίνει αρκετά πράγματα σε διάφορα θέματα του νησιού και από την κυβέρνηση και τοπικά βουλευτή, τα οποία νιώθουμε ότι δεν έχουν περάσει καλά στον κόσμο, δεν έχουν εξηγηθεί, δεν έχουν κατανοηθεί, δεν έχει εξηγηθεί η σημασία τους. Επίσης νιώθουμε ότι κάποια θέματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν δεν ακούγονται. Και δεν μεταφέρονται σωστά. Προκειμένου πάντα να βρουν λύσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι. Είναι σημαντικό και συνάμα πάρα πολύ απλό. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν υποθέτω, κύριε 41, ότι με την εκλογή σας ουσιαστικά θα αλλάξει και επικοινωνιακά η ΔΕΠ και θα υπάρχει μια εξωστρέφεια τόσο στους πολίτες όσο. Να αλλάξουμε συνολικά τον τρόπο λειτουργίας. Μάλιστα.
Θέλω λίγο... Δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, είναι συνολικά ο τρόπος λειτουργίας. Και να μπει βεβαίως, αντιλαμβάνομαι, να επικοινωνηθούν το γεγονός ότι έχουμε ένα κυβερνητικό βουλευτή στο νησί αυτή τη στιγμή, κάνει κάποια έργα. Κάνει και πολύ σημαντική δουλειά κιόλα. Και κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σας κάνω εγώ τώρα αυτό το ερώτημα και αν θέλετε με απαντάτε. Σίγουρα κάποιοι με καχυποψία θα βλέπουν την υποψηφιότητά σας. Και επειδή η καιρή είναι περίεργη και μετράμε αντίστροφα και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα μπορούσε εύλογα να πει κάποιος. Και θέλω να το μεταφέρω, κυρία 41, και θα σας το έχουν πει. Μήπως η υποψηφιότητά σας είναι μία αφετηρία και για μελλοντικές βλέψεις στο πεδίο της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, ή θα αρκεστείτε μόνο σε αυτό αρχικά? Όπως σας έχω πει και προγενέστερα, εξακολουθώ και προβάλλω το γιατρός. Μάλιστα. Πάντα. Και αυτό είμαι. Όχι. Δεν υποκρύπτει κάτι περαιτέρω. Ούτε υπάρχει κάτι περαιτέρω. Υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα και τα ξεκαθαρίζετε. Μένουμε εδώ, κύριε 41. Θέλετε να πείτε κάτι για την ομάδα ή έχει ανακοινωθεί, νομίζω κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά στο πλευρό σας είναι και νέα στελέχη του κόμματος, έτσι δεν είναι? Γιατί μιλάμε και σε μία περίοδο, κύριε 41, που... Τα άτομα τα οποία κοινοποιηθήκαμε δεν είναι μόνο εγώ, είναι ο Τάκης ο Αραβανής ο λογιστής, είναι ο Γιώργος Πλαγιώτης ο τραπεζικός, είναι ο Σπύρος ο Βεργίνης, η Όλγα Εφιακού, η Παπαντή η Σολβάτου, ο Κώστας ο Κουντούρης. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συζητήσαμε και είπαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Ναι. Και γι' αυτό και εκδικούμε και όλα στην εκλογή μας. Είτε εγώ ως πρόεδρος είτε αυτοί ως μέλη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε εδώ σε πρώτη φάση. Θέλω να έχω την εντύπωση ότι θα ξεδιπλώσετε και θα δώσετε και εσείς το στίγμα σας στην επαφή με τους ψηφοφόρους του κόμματος. Νιώθετε, κύριε 41, ότι ο κόσμος γενικότερα και οι νέοι γυρνούν την πλάτη στα κόμματα? Όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά γενικότερα στα κόμματα. Αυτό συνέβη και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Εμείς, λίγο οι παλιότεροι που έχουμε ζήσει και δεκαετία του 80, δεν είχε καμία σχέση με τότε. Τότε τα κόμματα ήταν όμως ζωντανοί μηχανές, οι οποίοι είχαν πολύ στενή επαφή με την κοινωνία και με τα κοινωνικά σώματα. Και τα οποία, ανεξάρτητος για ποιο κόμμα μιλάμε, μπορούσαν να μεταφέρουν τον παλμό της κοινωνίας και προς το κόμμα. Στο κόμμα να διαμορφώσει θέσεις, να διαμορφώσει κυβερνητική πολιτική και να εκφράσει και να λύσει προβλήματα φυσικά με τις δικές του ιδεολογικές θέσεις. Αυτό έχει ατονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, είναι σε όλους τους χώρους. Επειδή περνάμε δύσκολες μέρες και επειδή χρειάζεται πάλι μια, ας το πούμε, αφύπνιση και μια επανασύνδεση με την κοινωνία. Γι' αυτό κιόλας και εφελήσαμε, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Μάλιστα. Να ζωντανέψουμε ένα μηχανισμό ο οποίος δείχνει σημεία γύρανσης. Μάλιστα, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Βάζουμε άνω τελεία σε αυτό, κύριε 41. Δεν θέλω έτσι κι αλλιώς. Είναι η πρώτη σας δημόσια τοποθέτηση μετά την υποψηφιότητά σας και σέβομαι το γεγονός ότι δίνετε το στίγμα σας. Θέλω λίγο στα επόμενα 3-4 λεπτά να εκμεταλλευτώ και την ιατρική σας ιδιότητα. Λέτε ότι πάνω απ' όλα προβάλλω την ιατρική μου ιδιότητα. Ξέρετε, σε ένα μικρό τόπο πάντα, όταν ανακοινώνεται μια υποψηφιότητα, από πίσω μπορεί να θεωρούν κάποιοι ποιες είναι οι φιλοδοξίες του κύριου 41 και μπορεί να θέλει να είναι και υποψήφιος δήμαρχος και βουλευτής, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και σας ρώτησα γι' αυτό, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία και ήσασταν ξεκάθαρος αυτό. Πάμε λίγο στα της πανδημίας. Παρατηρούμε χαμηλό αριθμό κρουσμάτων στην Λευκάδα και την ευρύτη περιοχή. Είναι θετικό αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ και αρκετές μέρες έχουμε μπει σε μια ύφεση. Έχουμε πολύ χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, σε αντίθεση με το ότι είχαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Εντάξει, σε αυτό συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες. Η λήξη της τουριστικής περιόδου που έχουν φύγει στην υγειοψηφία των τουριστών, η πρόφηση των εμβολιασμών σε ένα επαρκές ποσοστό, η τήρηση των μέτρων. Και αυτή είναι και η φυσική ιστορία και η συμπεριφορά μιας πανδημίας, μιας υγειογενούς πανδημίας. Κάνει θέσεις και εξάρσεις. Θα το δούμε εδώ, πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Έχουμε δρόμο. Πράγματος είναι το άνοιγμα των σχολείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό θέλω να πω, ότι έχουν συμπληρωθεί κάποιες εβδομάδες από το άνοιγμα των σχολείων και βλέπω... Έχουμε κάποια κρούσματα στα σχολεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι μεμονωμένα, είναι σποραδικά, χωρίς επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ τους.
και δεν δημιουργούν, δεν εμπνέουν ανησυχία. Κύριε 41, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Δεν αφορά τη Λευκάδα αυτά. Μιλώντας σήμερα στα πλαίσια του ρεπορτάζ με φαρμακοποιούς σε όλη τη χώρα, θεωρείτε ότι υπάρχουν κρούσματα κρυφά, κρούσματα που μπορεί να πηγαίνουν σε φαρμακεία να ζητούν rapid test και να μην δηλώνεται? Ναι, έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό και με self-test και με rapid test. Ναι, κάποια κρούσματα δεν δηλώθηκαν επισήμως. Και ούτως ή άλλως το περιμένεις αυτό, ότι σε ένα επίσημο κρούσμα το οποίο δηλώνεται, γύρω μπορεί να υπάρχουν και πέντε, τα οποία είτε δεν το ξέρουν, είτε δεν έχουν δηλωθεί, πάσουν με κάποιο τρόπο δεν έχουν περάσει επίσημα στο σύστημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι υπολογισμοί που κάνουν δεν είναι μόνο, βάζουμε κάποιους επιδημολογικούς συντελεστές και λέμε ότι έχουμε, ξέρω, φέρει την 660.000 κρούσματα, τα αληθινά που αυτά και 2 εκατομμύρια. Αλλά αυτό, εντάξει, το είναι κάτι το οποίο το περιμένεις, δεν είναι... Δεν εκπλήσει, δεν είναι κάτι σοκαριστικό. Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, επιδημιολογικά ξέρουμε ότι γύρω από ένα επίσημο το οποίο το βρίσκεις, υπάρχουν και άλλα πέντε τα οποία δεν τα βρίσκεις. Μάλιστα. Με βάση αυτό γίνονται και οι υπολογισμοί και γίνονται και τα μοντέλα ανάλυση. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε χαμηλά στα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, αυτό θεωρητικά μπορεί να ανατραπεί, κύριε 41. Θυμάστε και πέρσι το χειμώνα ξαφνικά. Μία αιστεία δημιουργήθηκε, περιχαρακώθηκε και χαμηλώσαμε πάλι. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να στείλουμε ακόμα ένα μήνυμα εφησυχασμού στους συμπολίτες μας επειδή είμαστε χαμηλά, έτσι δεν είναι? Δεν στέλνεις μήνυμα εφησυχασμού. Είναι καλό το ότι έχουμε πει σε ύφεση. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να υπάρξει μια αιστεία αναζωπήρωσης. Βέβαια, έχουμε το θέμα των εμβολιασμών, ότι σε αντίθεση με πέρσι το χειμώνα, φέτος έχουν προωθηθεί αρκετά εμβολιασμοί. Την Λευκάδα, μάλιστα, είναι και πάνω από τον εθνικό μέσον όρο. Μάλιστα. Ποσοστό εμβολιασμού. Αυτό δημιουργεί μια καλή εικόνα ότι ο εμβολιασμένος και κολλάει πιο δύσκολα, είναι λιγότερες μέρες μεταβωτικός, όπως έχουν δείξει και παγκοσμίως οι μελέτες, και το κυριότερο, νοσεί πολύ πιο ελαφριά. Mm-hmm. Και αυτό το είδαμε και στο τέταρτο κύμα, όπου δεν φτάσαμε στους 850 διασωληνωμένους, φτάσαμε μέχρι 380. Και είμαστε πλέον σε φάση αποκλιμάκωσης. Μάλιστα. Άρα οι εμβολιασμοί δεν είναι πανάκια, δεν είναι το μόνο μέτρο που παίρνεις για την αναχέτηση μιας πανδημίας, αλλά οι εμβολιασμοί δείξαν που βοηθάνε. Μάλιστα. Και τώρα προετοιμαζόμαστε και για την τρίτη δόση, η αλήθεια είναι. Και συνεχίζουμε. Περιμένουμε τα παγκόσμια δεδομένα και τις επίσημες οδηγίες. Μάλιστα, μάλιστα. Και μόλις τώρα βγήκαν και τα επίσημα στοιχεία από τον Δήμο Λευκάδα, θα τα πω μόλις αποδεσμεύσω. Κύριε 41, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σχόλιο. Καλή δύναμη στον αγώνα σας και εδώ θα είμαστε βεβαίως για να ανοίγουμε κύκλους συζητήσεων και τροφοδότηση σκέψης και της μικρής μας κοινωνίας. Εγώ θέλω να πω και με την ιδιότητά σας ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι όντως έχουμε ανάγκη από συζητήσεις με νόημα και ουσία και για το μέλλον του τόπου. Ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο, οι προκλήσεις όμως είναι πολλές. Και η αναγκαιότητα να βάλουμε τον ορίζοντα ανάπτυξης σε ένα τραπέζι και να το συζητήσουμε είναι επιτακτικός, νομίζω. Και με αυτό να κλείσουμε. Νομίζω, ναι, έχετε δίκιο, κύριε Κουνιάκη. Σας ευχαριστώ είναι πολύ. Πολλές οι προκλήσεις μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε 41, για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν μια σύντομη αλλά χρήσιμη συζήτηση με τον κύριο 41 αναφορικά με την υποψηφιότητά του.